Μπροστά από την κεντρική πύλη του Μεγάρου Μαξίμου βρέθηκαν σήμερα το πρωί συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ διαμαρτυρώμενοι για το κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο και τις αλλαγές στην απεργία. Είχε προηγηθεί εχθές η εισβολή εκπροσώπων του ΠΑΜΕ στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου. Οι συνδικαλιστές ζήτησαν από την αμήχανη κυρία Αχτσιόγλου να αποσύρει την ρύθμιση για τις απεργίες. Για το δικαίωμα της απεργίας έχει διέμα! Μην κοιτάτε, δώστε απάντηση, πάρτε το πίσω τώρα! Το ΠΑΜΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υλοποιεί εκκρεμότητες των προηγούμενων κυβερνήσεων σύμφωνα με τις παραγγελίες του Μεγάλου Κεφαλαίου, φέρνοντας νέα μέτρα δημοσιονομικά αλλά και καταστολής των λαϊκών αγώνων. Είμαι το κεφάλαιο! Είμαι τους εργάτες! Η Υπουργός Εργασίας όμως δεν φάνηκε διατεθειμένη να υποχωρήσει. Υπουργέ! 4.000 ώρες! Θα το πάτε πίσω! Θα το πάρουμε! Άστο. Η κυρία Αχτσιόγλου έκανε την δική της ανάγνωση για τη στάση του ΠΑΜΕ. Η σημερινή εισβολή ήταν παντελώς ακατανόητη, δεν είχε καμία πρόθεση διαλόγου, εξυπηρετούσε αμιγώς επικοινωνιακούς σκοπούς. Με την κυρία Αχτσιόγλου συντάχθηκαν τόσο ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς, όσο και η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγκου.